Λοιπόν, αυτή είναι. Είναι η Talking Heads. Είναι το 77. Είναι ο πρώτος τους δίσκος. Σας τους είχα υποσχεθεί στο προηγούμενο βίντεο. Τους είχα υποσχεθεί και στα προηγούμενο βίντεο. Διότι σήμερα το συγκεκριμένο βίντεο είναι αφιερωμένο στον αδερφό μου. Διότι αυτός μας έχει δώσει, μου έχει δώσει αυτό το δίσκο, μου έχει δώσει πάρα πολλούς που τους έφερε με μεγάλη αγάπη να τους παίζω και να τους παρουσιάζω εγώ. Είναι η περισσότερη δισκογραφία του, σχεδόν όλη η δισκογραφία των Talking Heads, συν κάποια, εκτός μάλλον κάποιων που, δεν, που τα πήρα εγώ και δεν τα είχε αγοράσει ο αδερφός μου. Λοιπόν, τι θέλω να πω, ότι θα κάνουμε λοιπόν μία παρουσίαση και των 8 studio album και στο τέλος θα σας κάνω και εγώ, θα κάνω ένα μικρό ranking σχετικά με τη δική μου την προτίμηση. Τι ήθελα λοιπόν να πω, το αγαπημένο που μου πέσουν, ότι είναι και το περίφημο, πώς το λένε, το νέο setup. Είμαι πολύ κάτω και είναι πολύ πάνω αυτό. Λοιπόν, γιατί έγινε αυτό το αφιέρωμα τώρα εδώ στους Talking Heads? Γιατί μιλάμε για μια μπάντα που είναι τεράστια. Έχει μπει κιόλας πρόσφατα, δηλαδή πριν 20 χρόνια, το 2002 είχε μπει στο Rock and Roll Hall of Fame. Θα μου πεις, δεν σημαίνει και τίποτα αυτό. Εντάξει, δεν σημαίνει απαραίτητα και κάτι, αλλά σημαίνει κιόλας, έτσι. Μιλάμε για μια πάρα πολύ κλασική μπάντα, είναι μια μπάντα η οποία έμεινε, είχε την ίδια σύνθεση όλα τα χρόνια τα οποία ήταν ενεργή, υπήρξε πολύ επιδραστική, έτσι, πάρα πολύ, όχι μόνο στα 70s που είναι από το 77, που ακούμε εδώ πέρα το Psycho Killer, ένα, πραγματικά ένα τεράστιο κομμάτι, πολύ classic. Η μπάντα, λέμε, είναι πάρα πολύ επιδραστική, υπήρξε πολύ πετυχημένη και εμπορικά και καλλιτεχνικά και αυτό είναι κάτι πολύ σπάνιο. Λοιπόν, θα ακούσουμε ακόμα λίγο, θα προσπαθώ να λέω λίγα πραγματάκια, γιατί έχουμε αρκετά να πούμε. Θέλω λίγα πραγματάκια και για το κάθε άλμπουμ και να το δούμε σε μία συνέχεια χρονική, καθαρά πώς είναι. Λοιπόν, αυτό παίρνει το Psycho Killer. Για να δούμε τώρα, θα ακούσουμε. Να ακούσουμε λίγο το επόμενο κομμάτι. Δεν είναι κακό, είμαστε πάντα στη δεύτερη πλευρά. Έλα, καλό μου, το παίξα σχεδόν όλο. Θέλω να ακούσουμε λίγο κάποια μέτρα για να προχωρήσουμε στον επόμενο δίσκο, ο οποίος είναι επίσης φανταστικός. Έλα. Λοιπόν, να πούμε τώρα ότι οι Talking Heads είναι νεοϊορκέζοι, στην ουσία ήγμασαν εκεί σε αυτή την New Wave και Punk σκηνή. Αυτός ο δίσκος έχει αυτά τα στοιχεία του New Wave, έχει και λίγο το πάνκικο. Στα επόμενα όμως που θα ακούσουμε, κάτι λίγο διαφοροποιείται και λίγο αλλάζει. Αλλά... Λοιπόν, πάμε στον επόμενο δίσκο. Πάμε. Δίσκος νούμερο 2. Είδαμε το και ακούσαμε λίγο από το debut album και τώρα ακούμε από τη δεύτερη κυκλοφορία τους, του 1978. Ένα δίσκο που εγώ τον... Θα σας αφήνω λίγο να ακούσετε. Σε ένα προηγούμενο βίντεο είπα ότι μου άρεσε πάρα πολύ. More Songs About Buildings and Food του 1978. Μου είχε αρέσει πραγματικά πάρα πολύ. Ομολογώ ότι είναι από τους δίσκους που δεν τους είχα ακούσει. Δεν είναι του Brother, αυτό το αγόρασα εγώ πρόσφατα. Και εδώ τώρα θέλω να πούμε και κάποια πραγματάκια. Λοιπόν, εδώ έχει έρθει παραγωγή πια ο Brian Eno, ο πάρα πολύ. Ο υπέρπουλης Brian Eno. Πάντα η παρουσία του στην παραγωγή των δίσκων των συγκροτημάτων αφήνει θαυμαστά αποτελέσματα. Θέλω εδώ να πω και κάποια πράγματα για την, όπως είχα ξεκινήσει να σας λέω για τους Talking Heads. Είναι
Έκμασαν, ας πούμε, στην punk σκηνή της Νέας Υόρκης, εννοείται στο CBGB, κάτσε ρε παιδί μου το λέω, δεν μπορώ ποτέ να το πω, το CBGB, Country Blues and Country Bluegrass and Blues, το γνωστό φημισμένο club στο East Village στη Νέα Υόρκη, που ήταν και η Patti Smith και η Blondie και οι Ramones, όλοι οι φοβεροί. Πρέπει να πούμε κάτι όμως πάρα πολύ σοβαρά. Αυτή η μπάντα, γιατί εγώ τη θεωρώ μπαντάρα, η νεότερη δεν την ξέρω. Η αλήθεια είναι, όπως γενικά όλη η σκηνή της Νέας Υόρκης, είναι πάντα λίγο πιο intellectuals. Αυτό είναι που... Άκου. Βαράει λίγο, βαράει. Δεν είναι απλό new wave, έτσι. Έχουμε λίγο παραπάνω, υπάρχει το πάνικο στοιχείο. Εμένα έχει κολλήσει στη Βελόνα, ρε παιδιά, έχει κολλήσει κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε σε ένα δεύτερο κομμάτι, που είναι και μία πάρα πολύ ωραία διασκευή. Έτσι, για να ελπίζω να το πετύχω, γιατί το κάτω δεν πολύ βλέπω. Είναι πολύ ωραία διασκευή, πολύ ψαγμένη. Να το, Take Me to the River. Μιλάμε ένα κομμάτι που είναι έτσι, soul του Al Green, αν δεν κάνω λάθος. Μου είπα και μια κοτσάνα, μην νομίζετε. Ναι, του Al Green. Και ήθελα λοιπόν να δω ότι αρχίζουν σιγά σιγά με τον Brian κιόλας να ψάχνουν λίγο διαφορετικά τον ήχο τους. Αυτό που ίσως οι περισσότεροι έτσι, αυτό τον ήχο έχουν στο μυαλό. Ένα ψάξιμο και σε άλλα ρεύματα και πιο funky και λίγο πιο, πώς να το πω, αυτό που θα πεις και art rock και βάζεις και λίγα world στοιχεία. Και μην πω πολλά, πάμε στο επόμενο δίσκο. Τσαφ! Να το Talking Heads! Fear of Music, 1979, ο τρίτος δίσκος. Πάλι εδώ έχουμε τον Brian Eno, τον φοβερό Brian Eno στην παραγωγή. Εδώ πέρα βλέπετε ότι έχει σαν το τι είπα, πώς έκλεισα το προηγούμενο clip, τι είπα, ότι αλλάζει ο ήχος. Εδώ πέρα αρχίζει η αγάπη να διαφαίνεται, η αγάπη της μπάντας και λίγο στα πιο ethnic και στα πιο... πώς το πω, world, ακούσματα. Τώρα αυτό το πράγμα θα μπορούσε, πώς το λένε, το έχουν πει και, πώς το έχουν πει, world beat. Εξακολουθεί να υπάρχει το punk στοιχείο, αλλά υπάρχει, υποτίθεται και κάποια άλλη στοιχεία, ψυχεδέλεια, art rock. Τέλος πάντων, η μπάντα αυτή έχει ασχοληθεί, θα έλεγε κανείς, με όλα σχεδόν τα είδη, με θαυμαστή επιτυχία, και με πάρα πολύ, πώς το πούμε, πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ψάξιμο όλοι τους. Βεβαίως όλοι θεωρούν ότι ο David Byrne είναι μέσα στην μπάντα που τα κάνει όλα, αν και ξέρετε αυτός είναι και ένας λόγος που κάπως λίγο σαν σφάχτηκαν κάποια στιγμή μεταξύ τους. Γιατί είναι η φυσιονομία του David Byrne, αλλά μην ξεχνάμε ότι και όλοι οι υπόλοιποι αξίζουν πάρα πολύ. Κάτσε να πάμε και σε άλλο ένα κομμάτι που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ να ακούσουμε και να σας πω. Όλοι αυτοί υπήρξαν συμφοιτητές στο κολέγιο, στο Rhode Island. Super. Είναι όλοι τους intellectual. Είναι άνθρωποι, δηλαδή, πολύ της τέχνης, είναι στο το καλλιτεχνικό κολέγιο. Να πούμε τα ονόματα, τα όλα εδώ πέρα. Πού είναι, ρε παιδί μου, πού τα έχω βάλει εδώ πέρα. Ναι, ήταν όλοι τους στο Rhodes School of Island, Rhode Island School of Design. Έχω τον David Byrne που είναι στην κιθάρα. Κύριος συνθέτης και στη φωνή. Είναι ο Chris Frantz στα drums,
ο Τζέρι Χάρισον στα keyboards και στα και άλλες κιθάρες και άλλα λοιπά όργανα και η πανέμορφη Τίνα Weymouth, που είναι και σύντροφος του Franz, που είχαν κάνει μαζί του στο Tom Club, στο μπάσο. Αυτή λοιπόν είναι, να η φοβερή δισκάρα, Fear of Music. Τα, τσα, όχι, αυτό είναι το εξώφυλλο, αυτό είναι το πιστόφυλλο του Remaining Light 1980, ενός δίσκου που τόσο πολύ έχει αγαπηθεί, πάρα πολύ, πάλι ο Brian είναι στην παραγωγή, super κομματάρα την οποία δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν την ξέρει. Μου κάνει εντύπωση αυτό και αυτό το δώσω τον πήρα εγώ, ο Brother, γιατί τότε δεν επέλεξε να το αγοράσει. Νομίζω γιατί παρόλο που τότε ακουγόντουσαν πάρα πολύ τα άλμπουμ των Talking Heads, ίσως αυτό, παρόλο που είναι αρκετά ψαγμένο, είναι αρκετά πώς το πούμε, σε άλλα μονοπάτια, το άλλο, γιατί πάντα τα έπαιρνε είτε από το Happening είτε από κυρίως το Pop 11, το προηγούμενο, το Fear of Music, ήταν το αγαπημένο του. Ήταν και ένα που ήταν το αγαπούσα κι εγώ. Ήταν πραγματικά εξαιρετικό άλμπουμ. Λοιπόν, τι να πω εδώ πέρα, έχουμε πάρα πολύ πάλι τα ίδια στοιχεία. Υπάρχει πολύ το World Beat που λένε και γενικώς αξίζει πολύ. Ο δίσκος αρέσει, έχει σημασία, θα τα πείτε κι εσείς. Αφήστε να το πω να δούμε το επόμενο. Δεν έχει πολλά κομμάτια αυτός ο δίσκος. Απλά θέλουμε λίγο να ακούσουμε, να πάρουμε μια ιδέα. Λοιπόν, είναι, ειδικά τώρα αυτή η περίοδος με τον Νίνο, είναι πάντα highly acclaimed, που λέμε και από τους κριτικούς, και από το κοινό, γιατί πάντα υπάρχει και το εμπορικό αντίκρισμα. Δηλαδή, μην κοροϊδευόμαστε, οι πάντες θέλουν να ζήσουν και από αυτό το πράγμα. Λοιπόν, σας είπα λίγο, είναι όλα λίγο college boys and girls, είναι όλοι τους πολύ ψαχμένοι. Θέλω να πω, μάλλον θα το πω στο επόμενο κομμάτι, στο επόμενο δίσκο, γιατί κάπου εκεί κολλάει. Μην ξεχνάμε ότι εδώ πέρα είμαστε, όπως είπαμε, στα 1980. Άλλος ήχος, άλλη κατάσταση. Ωραίος δίσκος. Όλοι συνήθως, όλη τη δύση τώρα που ακούμε, αυτά τα τρία τελευταία, παίρνουν συνήθως δεκάρια, για τον Grindhouse, στο Village, περίπου αλφα. Είναι καθόλου τυχαίο. Λοιπόν, εδώ είμαστε τώρα στην πέμπτη κυκλοφορία. Έλα που δεν το ξέρουν το κομμάτι αυτό. Super duper και περίπου ακούγεται ακόμα ρε παιδιά, ακόμα. Λοιπόν, είμαστε στην πέμπτη κυκλοφορία, 1983, που είναι το Speaking in Tongues. Το έχω βάλει ανάποδα, παιδιά, συγγνώμη. Speaking in Tongues. Λοιπόν, 1983. Τώρα εδώ να σημειώσουμε, ήθελα να το δω, μπράβο. Λοιπόν, το προηγούμενο άλμπουμ ήταν το Remaining Light, που είδαμε. Λοιπόν, υπήρξε έτσι ένα μικρό διάστημα, πώς το πούμε, αποχής από τα πράγματα. Η μπάντα, όλοι ασχολούνταν και με κάποια side projects. Η Τίνα Βέιμαντ με τον αγαπημένο της, τον Franz, έκαναν τους Tom Club. Ο ίδιος ο Ίνο είχε κάνει κάποιο άλλο μαζί με τον με τον David Byrne, το My Life in the Bush. Οπότε αυτός ο δίσκος ήρθε μετά από μια μεγάλη μακρά περίοδο που εκεί που είχαν συνηθίσει, με άλμπουμ συνεχώς, νέο άλμπουμ κάθε σχεδόν χρόνο, να κάνουν κάτι νέο και με κάποια ίσως νέα διάθεση. Ήθελα να πω λοιπόν ότι το 1982 είχαν έρθει στην Ελλάδα. Είχαν έρθει στην Ελλάδα όπου η Tom Tom Club, από όσο θυμάμαι, από αυτά που διάβαζα, φυσικά και δεν μπορούσα να πάω, γιατί ήμουν και νιάνιαρο, είχαν κάνει η Tom Tom Club, έκαναν την, ήταν το support. Πάμε στο επόμενο τραγούδι. Είναι
σημασία να δω. Έχει σημασία αυτό που θυμάμαι να δω, αν το θυμάμαι και λίγο σωστά. Λοιπόν, να με δω. Ήταν το για Talking Heads. Η συναυλία δεν πήγε καλά. Λοιπόν, μας αποκάλεσαν animals. Αυτό για να καταλάβετε πόση διαδρομή έχουμε καλύψει και ως κοινό. 1982 έγινε μία σούπερ μπαντάρα που δεν ήταν καθόλου εύκολο, δεν είναι όπως είναι σήμερα, που και σήμερα είναι και επίσης δύσκολο. Έχετε μία σούπερ μπαντάρα, έχετε και το site project της μαζί και εσύ κάτι τα έχεις κάνει, δεν ξέρω, όχι όλοι προφανώς, κάποιοι δημιούργησαν επεισόδια με αποτέλεσμα να μας λένε animals. Συνεχίζω και λέγω με ένα άλλο κομμάτι, δεν ακούστηκε πολύ το προηγούμενο. Πάλι με τον Brian Eno, ένας δίσκος πολύ σημαντικός, έχει και τόσο πάρα πολλά στοιχεία, αυτά τα world που είχαμε πει. Το new wave τους, αλλά δεν ξέρω, αλλάζει μήπως κάτι, αλλάζει, για να δούμε. Ωραίοι, ε! Και το κομμάτι κομματάρα, μήπως το ξέρουμε όλοι, ειδικά εντάξει η δική μου γενιά, πόσο κι αν είχε χορέψει, αγαπήσει, υπερακούσει το συγκεκριμένο δίσκο και φυσικά και τη συγκεκριμένη κομματάρα. Λοιπόν, είμαστε στο 1985, Little Creatures, είναι η έκτη δισκογραφική δουλειά των φοβερών και τετρομερών Talking Heads. Εδώ, πώς έκλεισε το προηγούμενο, την προηγούμενη παρουσίαση, σας είπα ότι μήπως κάτι έχει αρχίσει και αλλάζει. Κοίταξε, να βλέπω το πρόνομα όλο το world αυτό που βγαίνει κιόλας. Ναι, αρχίζει και αλλάζει κάτι. Ο συγκεκριμένος δίσκος είναι πραγματικά υπέροχος, έχει φοβερά hits μέσα. Δηλαδή, θέλω να ακούσουμε κιόλας, μάλλον μήπως να το κάνουμε. Ναι, να ακούσουμε το The Lady Don't Mind, μήπως να το πετύχουμε. Έχει φοβερά κομμάτια, τα οποία τα λατρεύεις. Τα ακούς το ένα πίσω από το άλλο. Είναι ένας δίσκος που τον ακούς από την αρχή μέχρι το τέλος, τον ευχαριστιέσαι. Αλλά πια έχει κάτι αλλάξει. Τεράστια επιτυχία, αλλά το άκουσμα ακούγεται λίγο πιο σαν έχει λιανθεί. Υπάρχουν πάντα αυτά τα, ας το πούμε, υπάρχει αυτό το new wave, υπάρχει το pop rock, πολύ χαριτωμένο, έχει και λίγες, ας το πούμε, world πινελιές, αλλά σίγουρα είναι όλο το άκουσμα πολύ πιο, πώς το πούμε, παιδί μου, έχει στρογγυλέψει. Δεν λέω ότι αυτό είναι όμως απαραίτητα κακό, γιατί εγώ αυτό το συγκεκριμένο άλμπουμ, να το θεωρώ πραγματικά εξαιρετικό και πανέξυπνο. Πανέξυπνο. True Stories. Να το. Λοιπόν, εδώ είμαστε πια στο 7ο στούντιο άλμπουμ της μπάντας. Το True Stories στην ουσία, πώς το πούμε, προηγήθηκε της ταινίας True Stories, την οποία την έχει γράψει, την έχει συνθετήσει, είναι μια μουσική κομμωδία, ο ίδιος ο David Byrne. Λοιπόν, και εδώ έχουμε τη μουσική της μπάντας, των Talking Heads. Λοιπόν, τώρα, έχει αλλάξει πολύ η μπάντα, το στυλ της, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που ακούμε, είναι πολύ επιτυχημένο. Βλέπεις ότι ήδη η μπάντα γενικά ξεδιπλώνει τα ταλέντα. Σε αυτό που σας είπα την αρχή, ότι και οι τέσσερις τους είναι, ρε παιδί μου, είναι, ας το πούμε, διανοούμενοι, είναι καλλιτέχνες, είναι διανοούμενοι καλλιτέχνες, ψάχνονται. Αλλά κάτι αλλάζει και σίγουρα, όπως θα έχετε ακούσει και όπως είναι γνωστό της πάση, είναι ότι υπήρχαν και πάρα πολλές εντάσεις της μπάντας μεταξύ τους. Ακούστηκαν πολλά, γράφτηκαν πολλά. Τέλος πάντων, ήθελα να πω ότι
Είχε προηγηθεί και το Stop Making Sense, το 84-85, είναι ένα live album, το οποίο υπήρξε και, έγινε και ταινία που την συνθέτησε ο Jonathan Demme. Βάσει αυτής της ταινίας, επειδή ακριβώς αυτή η ταινία, το Stop Making Sense, ξαναβγήκε στους κινηματογράφους πρόσφατα, ξαναβγήκε σε νέα κόπια, καταλαβαίνε, από απεγκατεστημένη. Βγήκε στους κινηματογράφους, δεν ξέρω αν βγήκε τώρα στην Ελλάδα, είναι ειλικρινές, στην Αμερική βγήκε. Και επίσης αυτός, ίσως και να σας πω και την αλήθεια μου, τώρα τα λέω όλα, πρέπει να τα πω όλα, γιατί είναι πράγματα τα οποία είπα θα σας τα μοιράζω μαζί σας, γιατί η παρουσίαση που κάνουμε είναι στην ουσία η όλη η ιστορία και η ζωή των Talking Heads. Είδα, επειδή είμαι συνέχεια στο YouTube, είδα λοιπόν σε μία συνέντευξη που έδωσαν, κάτσα να δούμε, μήπως κάνω λάθος. Ποιος ήτανε, ήτανε στο Late Show with Stephen Colbert. Εκεί το είδα λοιπόν και έπαθα πλάκα και λέω ρε εσύ, είναι ακριβώς η ίδη, είναι λίγο μεγάλη. Δηλαδή είναι σαν να μην έχει περάσει καθόλου χρόνος από πάνω τους, καθόλου. Και η παρουσία τους σε αυτό το Late Show ήτανε προφανώς να προβάλλουν ακόμα πιο πολύ αυτή τη νέα, ας το πούμε, την κόπια που ξαναβγήκε στους κινηματογράφους. Εγώ τους αγαπούσα πάντα πάρα πολύ, μου αρέσαν πάρα πολύ, είδα και τα δισκάκια του αδερφού, λέω εγώ, δεν κάνουμε ένα αφιέρωμα και όσο θα το κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε άλλον ένα δίσκο, σας λέω, είναι πολύ χαριτωμένο και ωραίο το True Stories, αλλά έχουμε άλλο ένα για να ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, ξέχασα να σας δείξω, δεν θα ήταν εύκολο βέβαια, στην προηγούμενη κυκλοφορία ήτανε με ελληνικούς ρεκτήρες, τα κομμάτια. Αυτό το πράγμα δηλαδή που γινόταν στις εταιρείες που θεωρούσαν ότι έπρεπε να γράφουν στα ελληνικά, με ελληνική γραφή, ρε παιδί μου, το Talking of Heads, ξέρω εγώ, τουλάχιστον γελίο. Λοιπόν, να το, αυτό το τραγούδι το ξέρετε βεβαίως, είναι πολύ γνωστό. Είμαστε πάλι εδώ στα γνωστά όμως τα pop rock μονοπάτια τους και φυσικά με πολύ με το world στοιχείο. Αυτός ο δίσκος αρέσει σε πολύ κόσμο, έχει πάρα πολλούς συνεργάτες εξωτερικούς, καταλάβατε πώς το λέμε στη δουλειά μας. Ναι, μάλλον πολλούς συνεργάτες. Υπάρχει ένα κομμάτι που παίζει και ο Johnny Marr κιθάρα. Λοιπόν, αυτοί είναι οι Talking Heads. Εγώ λίγο πολύ σας τα είπα. Είπα αυτά που ήθελα να πω, να ξέρουμε ότι μιλάμε για... το αφιερώνω στον αδερφό μου αυτό το επεισόδιο. Ευφύς, intellectuals, λατρεύτηκαν από κοινό, από κριτικούς, έχουν παίξει σχεδόν τα πάντα, έτσι, έχουν πειραματιστεί πάρα πολύ, τους αγαπούσα, τους αγαπάω ακόμα, μ' αρέσουν γιατί είναι σπουδαία μουσική, έχουν κάνει και άλλα πράγματα. Ο Μπέρν επίσης το ξέρετε ότι έχει κάνει, είναι πολύ διόρυθμος, έτσι το λένε όλοι αυτό. Σε αυτό που σας είπα, να δείτε αυτό το Late Show, είναι πολύ, είναι γλυκύτατη. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αγαπιούνται αυτή τη στιγμή. Κάνετε και ένα show, ας πούμε, για να αφιερώσουν αυτό στο, που σας είπα, στο Stop Making Sense, που ξαναβγήκε τώρα στους κινηματογράφους. Σε κάθε περίπτωση, η συγκεκριμένη μπάντα έχει αφήσει το στίγμα της με μεγάλα γράμματα. Λοιπόν, να κάνουμε ένα τώρα, να κάνω από μία, πώς να το πω, μια κατάταξη from best to bestest. Για πάμε. Are we ready για να κάνουμε το ranking όλων αυτών των άλμπουμ, των 8 studio άλμπουμ των θεών Talking Heads που μόλις σας παρουσίασα, έστω με λίγα λόγια και λίγη μουσική όσο μπόρεσα
κατά το δυνατό, για να μην πάει και δε επεισόδια που περνάνε μία ώρα, δεν έχει νόημα. Λοιπόν, εγώ θα κάνω ένα ranking, δεν το διακινδυνεύω, μάλλον όχι, διακινδυνεύω, ίσως να ακουστώ και σε κάποια λίγο αιρετική. Λοιπόν, είπαμε, είναι όλα πάρα πολύ καλά, αλλά για να είμαι ειλικρινής, εγώ στην 8η θέση θα βάλω το Naked. Εντάξει, ήτανε καλούλη, ήτανε γλυκούλη, είχε και αυτό πάλι τα hits του, αλλά δεν μπορώ να πω ότι εμένα με άγγιξε αυτός ο δίσκος. Στο ίδιο κλίμα, στο ακριβώς το ίδιο κλίμα, έτσι, γιατί δεν είναι, έχει να κάνει πάντα και με την εποχή και σας το είπα και όλες και ίσως και το είχατε καταλάβει, ότι κάτι αλλάζει. Μία μπάντα όταν έχει επιτυχία δεν σημαίνει ότι δεν έχει και ποιότητα. Η συγκεκριμένη μπάντα έχει πάντα ποιότητα. Απλά κάτι αλλάζει. Κάτι USB, κάτι το ένα, κάτι το άλλο. Εδώ είμαι. Αυτή είναι για μένα η 7η θέση. Συμπαθέστατο. Δεν έχω δει την ταινία, έτσι. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι με εξετρένανε σαν αυτό που άκουσα τουλάχιστον, που μου άκουγα τότε. Και από τότε κιόλας που είναι αυτό, γιατί είναι και αυτός ο δίσκος του αδερφού μου. Λοιπόν, τώρα εδώ δεν θα... υπάρχει η περίπτωση να με γδάρετε. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, αλλά είμαι ειλικρινής ότι ενώ είναι δισκάρα, highly acclaimed, εγώ δυστυχώς δεν μπόρεσα, το παίκτησα τώρα βέβαια, αλλά το ήξερα και από πριν, δεν με άγγιξε ιδιαίτερα. Έτυχε. Speaking in tongues, σας λέω, δισκάρες όλα, έτσι, αλλά δεν με έπιασε πολύ. Μπορεί να είναι όλο αυτό το πειραματισμό, σκεφτώ με το world και ποιος ήταν, κάτσε ρε παιδί μου, θέλω να το πω ποιος ήταν αυτός. Τώρα έπαιρνα, τέσσερα άλλο, το ξέχασα. Είχαν έτσι και πάρα πολλές επιδράσεις από έναν σπουδαίο Νιγηριανό καλλιτέχνη. Πάντως, εμένα αυτός ο δίσκος δεν είναι, δεν τον βάζω στο pick-up ιδιαίτερα. Πάμε παρακάτω, αρχίζουμε τώρα τα διαμάντια. In my opinion, διαμάντι. It is a διαμάντι, ο φίλος μου ο Πάνος, ο αντίπας, το έθαψε. Πάνο μου, συγγνώμη, δεν πειράζει, αυτές είναι οι διαφορές. Το Little Creatures για μένα είναι αρκετά ψηλά, είναι ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ. Τουλάχιστον για κάποιον που θα ήθελε, ας πούμε, να μάθει, θα του το έβαζα να το ακούσει. Γιατί έχει πάρα πολλά φοβερά κομμάτια που ο κόσμος σίγουρα τα ξέρει και θα τα λατρεύσει. Είναι εμπορικό, αλλά δεν πάει να είναι ένα πραγματικά πάρα πολύ καλό ποιοτικό άλμπουμ. Για πάμε και τώρα, εντάξει, okay, δεν υπήρχε περίπτωση. Το 77, έτσι, το ομώνυμο Talking Heads, να το, πως βλέπετε, είναι και του αδερφού, special price, είχε 400 δραχμές, παρακαλώ. Λοιπόν, εντάξει, πολύ κλασική δισκάρα, ήταν ένα πραγματικά εξαιρετικό debut το άλμπουμ, που έδειξε πάρα πολύ ότι αυτή η μπάντα θα έκανε παπάδες. Και όντως και εκεί, εδώ φάνηκαν κιόλας από την αρχή ότι είχε όλα τα εχέγγυα. Δεν ήταν απλά μια new wave μπάντα, δεν ήταν απλά μια punk μπάντα της Νέας Υόρκης, είχε το κάτι παραπάνω. Λοιπόν, και τώρα πάμε στα τρία μετάλλια. Εδώ τι έχει μείνει, έχουν μείνει αυτές τις δισκάρες. Δεν ξέρω αν τις καταλάβατε. Τι να πω, ζορίστηκα για να κάνω την τελική επιλογή. Βέβαια, στην τρίτη θέση, έτσι, ήταν ένας πολύ ωραίος δίσκος, τον οποίο στην ουσία δεν το κρύβω, ότι τώρα τον άκουσα για τα καλά, το, πώς το λένε, More Songs About Buildings and Food, δεν μπορώ να θυμηθώ ποτέ τον τίτλο. Είναι τρελή δισκάρα. Είναι η πρώτη εμφάνιση του Brian Eno, έτσι, πώς το πούμε, στο τιμόνι για την παραγωγή. Έχει αφήσει το στίγμα του. Είναι φανταστικός δίσκος. Έχει το πάνικο στοιχείο και μ' αρέσει πάρα πολύ. Και τι να πω, να ξέρετε ότι και ο Chris Gow το έχει δέσει, νομίζω, αλφα. Και γενικά ένα δίσκο πιάνει και στο Pitchfork πάρα πολύ ψηλά, δηλαδή κοντά στο δεκάρι.
Έχουν μείνει άλλες δύο σούπερ δισκάρες. Ποιας είναι τώρα? Ποιος θα πάρει τώρα το χρυσό? Το Remaining Light, το οποίο πάρα πολλοί κόσμος, γιατί είναι η δεκάρη και αυτό, το βάζει νούμερο 1, ή το Fear of Music? Ποιο από τα δύο? Τι λέτε εσείς ότι εγώ έχω επιλέξει? Όποιος τώρα το ακούει κιόλας, καταλαβαίνει ότι στη δεύτερη θέση έβαλα το Remaining Light, το οποίο είναι πραγματικά φανταστικό, αλλά στην πρώτη θέση, ίσως τιμή Σένεκεν και των παιδικών μου ακουσμάτων, και για πάλι αφιέρωση στον brother, αδερφέ, πραγματικά, τόση αγάπη που σου έδειξα, τώρα νομίζω το έχεις καταλάβει. Είναι το Fear of Music, το οποίο είναι φανταστικό, ακούμε το Heaven. Είναι πραγματικά ένας υπέργος δίσκος, ήδη ακούσατε κι άλλα κομμάτια. Ήταν δύσκολη επιλογή, γιατί αυτά τα τρία που σας έδειξα είναι πραγματικά φανταστικά, όμως δεν ξέρω, δεν ήξερα πραγματικά ποιο θα έμπαινε στην κορυφή. Το Remaining Light ήμουν στο όριο, αλλά τελικά όχι, είπα πάλι ναι στο Fear of Music. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ελπίζω να μην σας κούρασα. Είναι ένα σούπερ αφιέρωμα στους Talking Heads, οπότε μην ξεχνάτε, like, subscribe και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, σας φιλώ και θα τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο.